Κυπριακό φρέσκο γάλα Χαραλαμπίδης Κρίστης. Εδώ και 70 χρόνια. Το καλύτερό μας. Το γάλα μας. Μπείτε στην εφαρμογή My Milk και απολαύστε δωρεάν φρέσκο γάλα. Ρωτώ τον Τζόρτζι, είναι τέλειο, είναι ωραίο, γιατί είναι το γλύκισμα μου το χαρακτό μπουρέκο. Αρέσκει μου. Λατρεύω το. Ειδικά τα σιρόπια, αυτά τα γλυκά, πεθανίσκω εγώ. Λοιπόν, Τζόρτζι μου, καλή χρονιά, χρονιά σου πολλά. Καλή χρονιά, χρονιά πολλά σε όλους, πάντα με υγεία, ευτυχία και ό,τι καλύτερο σε όλους μας. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, να είσαι καλά σε όλους μας. Είναι εύκολη διαδικασία, Θα τρέξω εγώ, ωραία, αλλά οι τηλεθεατές να ξέρουν ότι θέλουν περίπου 25 λεπτά και ότι θα φτιάξουν το καλύτερο γαλατομπούρεκο. Θέλω να δοκιμάσω για να τους πω αν είναι όντως το καλύτερο γαλακτομπούρεκο. Όχι, ακόμα. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, ήταν και να πω. Να δούμε τις κάρτες με τα υλικά. Θέλουμε ένα πακέτο χρυσή ζύμη φιλογκρούστας για γλυκά. Για την κρέμα μας θέλουμε 2 λίτρα Χαραλαμπίδης Κρίστης φρέσκο γάλα πλήρες με 30%. Πλήρες 30%. Α, ναι, αφού τα λένε είναι 1,5. Ναι. 200 γραμμάρια ζάχαρη, 4 αυγά, 2 κρόκους. 4 αυγά φουλ και 2 κρόκους. Άρα 6 αυγά, ναι. Τα 2 σπράδια δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε. Όχι. Ωραία. Ξύσμα από ένα λεμόνι, 200 γραμμάρια σε μυγδάλι ψηλό, 2 βανίλια, ένα ξυλάκι κανέλα, 60 γραμμάρια country life βούτυρο αλατισμένο. Και για το σιρόπι μας 700 γραμμάρια ζάχαρη, 500 γραμμάρια νερό, ένα ξυλάκι κανέλας και 2 λεμονόκουπες στημένες και θα τις ρίξουμε και μέσα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αυτά είναι τελικά μας, Χριστιανά μου. Λοιπόν, θα βάλετε 2 κατσαρόλες. Στη μία κατσαρόλα θα βάλετε το γάλα να ζεσταίνετε. Τέλεια, εκεί. Λοιπόν, μαζί με τη ζάχαρη. Στο φουλ, το θέλεις. Ναι. Λοιπόν, με τη ζάχαρη θα ανακατέψετε λίγο. Mm-hmm. Λοιπόν, βάζουμε πρώτα το ζάχαρη. Ο λόγος είναι για να σχηματίσει τυχώματα η κατσαρόλα μας, για να αποφύγουμε μετά αν τυχόν μας κολλήσει το σιμιδάλι. Λοιπόν, σε έναν άλλη κατσαρόλα, Χριστιανά μου, θα βάλουμε μέσα το νερό. Θα ρίξουμε μέσα τη ζάχαρη για το σιρόπι μας. Ωραία, το ξυλάκι κανέλα, να το εδώ. Επειδή θέλεις να το φωτογραφίσεις τώρα. Όχι, όχι, τώρα δώσουμε ένα λεπτό και θα σου πω. Λοιπόν, θα με αποσυντορήσει τώρα, δεις τι θα γίνει τώρα. Τι έχουμε βάλει, α, ναι. Λοιπόν, βάζουμε τις 2 λεμονοκούπες. Χριστιανά μου, εσύ θα προσέχεις αυτά εδώ. Λοιπόν, αυτά εδώ τα 2. Θέλω να μου το ανακατέψεις λίγο, άναψε τη φωτιά. Να πούμε στους τηλεθεατές, Χριστιανά μου, το σιρόπι μας χρειάζεται 3 με 4 λεπτάκια απλά να διαλυθεί μέσα το ζάχαρη, ωραία. Mm-hmm. Λοιπόν, στο γάλα ρίξει και εδώ το ξυλάκι με κανέλα. Ωραία. Λοιπόν, και εγώ πάω στο μίξερ. Ναι. Λοιπόν, στο μίξερ θα ρίξετε τη ζάχαρη τη μισή από το μείγμα που χρειάζεται κρέμα, ωραία. Άρα λοιπόν θα τη χωρίσετε σε 2 μπολάκια. Θα τη ρίξετε μέσα στο μίξερ. Αν δεν έχετε το μεγάλο το μίξερ, χρησιμοποιήστε το μίξερ χειρός, μπράβο. Ιδαγιώς, πιάστε το φλετ, το σύρμα και ξεκινήστε. Λοιπόν, να τα αυγά μου, ρίχνω μέσα, 1, 2, λίγο πιο δυνατά, θέλουμε έτσι να φραντέψει, λες και φτιάχνουμε μια μαρέγκα, Χριστιανά μου. Εντάξει, μην αγχώνεσαι. Ανακατέψαμε λίγο βάθος. Λοιπόν. Γιώργο μου, όμως, σαν να ζει να πιάσει από κάτω, κλείστο, κλείστη η φωτιά. Ωραία, το μεταφέρω. Λοιπόν. Σου έχω εμπιστοσύνη, είσαι καλή μαγειρίσα. Να βράσει μόνο αν το θέλεις αυτό. Λοιπόν, ρίξε μέσα το σιμιδάλι. Ωραία. Λοιπόν, η Χριστίνα θα ρίξει μέσα, μέσα στην κρέμα, μέσα στο γάλα, συγγνώμη, το σιμιδάλι. Αυτό έχουμε ρίξει πιο πριν τη ζάχαρη μας και τις βανίγιες μας. Όχι, τις βανίγιες δεν τις έχουμε βάλει. Αυτό εδώ. Ναι, τέλεια. Νομίζω να ανακεφαλαιώσουμε για την κρέμα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε βάλει το γάλα μας να βράσει, έχουμε βάλει το ξυλάκι κανέλας, έχουμε βάλει μέσα τη ζάχαρη. Και τώρα θα προσθέσεις και το σιμιδάλι, το έβαλες. Το έβαλα. Τέλεια. Λοιπόν, και εγώ ρίχνω και τους τελευταίους κρόκους και θα το αφήσω έτσι λίγο να μέσα χτυπηθεί. Στο μίξερ τι χτυπάς. Λοιπόν, κρόκους με τη ζάχαρη μαζί με τα 4 αυγά και τους 2 κρόκους. Ωραία. Λοιπόν, Χριστιανά μου, με έναν μαγικό τρόπο, εσείς θα συνεχίσετε να ανακατεύετε μέχρι να δέσει η κρέμα σας. Ωραία. Λοιπόν, εμείς έχουμε την κρέμα έτοιμη. Τέλεια. Φεύγω αυτό εδώ και έρχεται η κρέμα. Λοιπόν, να την εδώ, Χριστιανά μου. Έσφιξε μας ωραία, μια χαρά. Μια χαρά, πάρα πολύ ωραία. Έτσι, μαρουλάτι που λέμε και στα κυπριακά. Μαρουλάτι. Ναι, έτσι, ωραία. Να την εδώ. Λοιπόν, θα ανακατεύετε περίπου, ο χρόνος που χρειάζεται περίπου για να δέσει αυτή η κρέμα, Χριστιανά μου, είναι 3 με 4 λεπτά. Ναι. Είναι λίγο σφιχτή, αλλά μετά θα ρίξουμε μέσα και τα αυγά. Ωραία. Ωχ, μυρίζει τέλεια. Και ήταν κουταλάκι και δοκίμασε, να δεις. Λοιπόν, παίρνετε χρυσή ζύμη φιλοκρούστας, το αφήνετε να ξεπαγώσει. Θα χρειαστούμε 7 φύλλα
κάτω στο ταψί και 5 από πάνω. Ωραία. Τα κάτω. Ναι, και 5 από πάνω. Προθερμένο με φούρνο στους 180 στις αντιστάσεις. Τόσο πολλά. Να δοκιμάσω και εγώ. Είναι τέλεια. Ναι, ναι. Θα σου έλεγα, είναι καλή. Είναι τέλεια. Λοιπόν, προθερμένο το φούρνο στους 180 στις αντιστάσεις. Θα ψήσουμε το κρατοβούρεκο στην πρώτη σχαρά κάτω. Ναι. Ωραία. Η δαγιώση εναλλακτική μας λύση είναι στον αέρα στους 180 στη μεσαία στάση. Αέρα είναι 180 μεσαία. Ναι, η δεύτερη μας επιλογή. Εγώ προτείνω την πρώτη για τον λόγο ότι θέλω να κάνουμε αυτό το crash-crash το φύλλο μας. Από πάνω. Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε να χτυπάμε τα αυγά. Έχουμε φτιάξει την κρέμα. Λοιπόν, και το σιρόπι μας, Χριστιανά μου, νομίζω είναι προς το τέλος. Δεν το θέλω πολύ να δέσει. Α, δεν είναι σιροπιασμένο, γι' αυτό δεν με αφήνεις να το κόψω. Ναι, γι' αυτό είναι κρίμα, τι δεν θα φας. Όχι, πρέπει να σιροπιαστεί. Ναι, ναι, ναι. Αλλά αν θες, φέρ το από το φούρνο. Προσέχει να μην καείς όμως. Τέλεια. Εδώ. Λοιπόν, μέχρι να χτυπήσω εγώ τα αυγά εδώ. Να πούμε στους τηλεθεατές μας, Χριστιανά μου, επειδή με ρωτάνε συχνά πού μπορούν να βρίσκονται συνταγές της εκπομπής εδώ στο Ενθέτω Μαγειρικής, στο Με Αγάπη Χριστιανάς, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα του Αλφα Channel Κύπρου, θα μπείτε στην κατηγορία εκπομπές, εκεί υπάρχει το Με Αγάπη Χριστιανά και θα διαβάσετε το βιντεάκι της Μαγειρικής, ωραία, και για μένα αλλά και για άλλους συναδέρφους. Κάτσε να βοηθήσω λίγο. Πολύ ωραία, τα βάζω εδώ. Τέλειο. Κάμε το έτσι να δεις. Πώς ακούγεται. Ναι, ακούγεται έτσι κριτσινιστό. Τέλειο. Θα είναι ζεστό. Όχι, πρέπει να είναι το ένα ζεστό και το άλλο κρύο. Άρα λοιπόν, τη στιγμή που έχουμε το μπούρεκο κρύο. Μόλις έφτανε από φούρνο. Πόσο κρύο σου φαίνεται. Εντάξει, θα κρυώσει το σιρόπι, Ρολάντα. Τώρα με σαπαγάκια. Λοιπόν. Εσείς ζεστό κρύο. Εντάξει. Το ένα ζεστό, το άλλο κρύο. Χριστιανά μου, για δες εδώ το μείγμα με τα αυγά. Ωραία. Πόσο ωραία φράτεψε. Ναι. Λοιπόν, όταν θα φτιάξετε την κρέμα. Τι έγινε εδώ. Λοιπόν, Γιώργη μου, περίμενε ένα λεπτάκι. Ναι. Λοιπόν, μέσα στην κατσαρόλα βάζουμε το γάλα μας, τη βανίλια. Όχι, βάλουμε τη γάλα μας, το ζάχαρη, τη βανίλια. Έχει σημασία με ποια ναι, σειρά θα το πρέπει βάλουμε. Να το βάλουμε στην αρχή τη ζάχαρη. Α. Για να μην μας αρπάξει μετά ο σιμιδάλι από κόσμο στην κατσαρόλα. Ωραία. Γάλα, ζάχαρη, βανίλιες. Σωστά. Και τέλος το σιμιδάλι μας. Ναι, το γκανέλα. Και το ξυλάκι τη κανέλα. Και ανακατεύουμε μέχρι να παίξει να γίνει κρέμα. Ναι, περίπου 3 με 4 λεπτάκια. Στο ταυτόχρονα μίξερ, βάζουμε στο μίξερ τη μισή ζάχαρη από τη συνταγή που έχουμε δώσει, από την ποσότητα που έχουμε δώσει για την κρέμα. Στο μίξερ μαζί με τα αυγά μέχρι να φραδέψει. Ωραία. Μέχρι να γίνει αυτό εδώ. Και φτάσαμε εκεί που είμαστε. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, θέλει. Πήρα το τσίλιο λίγο ώρα, Χριστιανό μου, γιατί είμαι μεγάλη. Όχι, καλά έκανες, καλά έκανες. Λοιπόν, υπόψη σας ότι πρέπει να μου αφήσετε λίγο την κρέμα να κρυώσει. Εμείς την έχουμε αφήσει λίγο να κρυώσει. Ο λόγος είναι ότι θέλουμε να κρατήσουμε αυτό το όγκο που έχουμε μέσα τα αυγά για να μας βοηθήσει μετά να μας δώσει αυτό το όγκο στο γάλα το μπουρέκο. Τα αυγά που θα τα βάλουμε τώρα. Μέσα στην κρέμα. Εσύ χύσε. Λοιπόν, περίμενε. Βάζεις το γάλα, βάζεις τη ζάχαρη, βάζεις τη βανίλια, το ξυλάκι και κανέλας. Βάζεις και το. Το σιγδάλι. Πίση κρέμα. Πότε βάζεις τα αυγά. Τώρα. Με αντρώνω που πίση κρέμα. Κοίτα. Θα το ρίξουμε αυτό τώρα μέσα, ναι. Περίμενε. Ένα λεπτό τα αυγά. Είναι γίνω μάτια μέσα στο γαλακτό μπουρεκό. Αγάπη μου, όχι μια ώρα μου ψήνεται μέσα στο φούρνο. Α, σωστό, ξέχασα το αυτό. Ναι. Ένα γερακουτσίσο με μια μαγειρική του αέρκου μια φορά. Λοιπόν. Και μετά λες μετά να σου πω είναι ωραία κρέμα, δεν είναι ωραία. Ναι. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει την κρέμα, την έχουμε αφήσει λίγο να κρυώσει. Χτυπάμε τα αυγά, θέλουμε να γίνει αυτό το μείγμα χρυστρά μου, ωραία. Θέλουμε έτσι ογκώδες. Ο λόγος είναι ότι θα μας δώσει ένα πολλά ωραίο σώμα μέσα στην κρέμα που θα μας βοηθήσει πολύ να βγει το γαλατόμπρεκο μας ψηλό, ωραίο. Λοιπόν, ριχνούμε μέσα. Να το εδώ. Ωραία. Πιστέψτε με, είναι η πιο ωραία συνταγή που μπορείτε να φτιάξετε για γάλα το μπουρέκο. Είναι πάρα πολύ ωραία λοιπόν, η κρέμα που θα ανακατέψετε σιγά σιγά έτσι εδώ με μια κούταλα ξύλινη ή με μια σπάτουλα. Σιγά σιγά σιγά. Η Χριστιανά θέλει μπορεί να μου αλείψει λίγο το ταψί εκεί το στρογγυλό που έχω βέβαια. Πάρει. Έχω βάλει ελαιόλαδο στο πλάι μαζί με ένα πινέλο. Ελαιόλαδο να το αλείψουμε. Ναι.
Εσείς αν θέλετε μπορείτε να βάλετε ή βούτυρο, ή μαργαρίνη, ή ξέρω εγώ, φιστικέλαιο, ή σπρέι, ή οτιδήποτε άλλο της επιλογής της δικής τελείως λίγο, να πούμε τόσο. Ναι. Και πλαϊνά. Ναι, σε παρακαλώ. Είπαμε προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 180 στον αέρα, αν θέλουμε, και ψήνουμε περίπου για 50 λεπτά. Ιδαγιώς πάμε στις αντιστάσεις στους 160 περίπου για μία ώρα στην πρώτη σχάρα. Ωραία, όπως έχουμε φτιάξει το δικό μας εμείς σήμερα. Ωραία. Λοιπόν, άνοιξε μου τα φύλλα να το φύγω αυτό εδώ. Αφού τα έχεις ανοιχτά εδώ. Α, ναι, μπράβο, έχουμε το ανοιχτά εκεί, φέρνεις μου το. Άρα λοιπόν εσείς θα πάρετε, με μπέρδεψε σήμερα, τι να κάνω. Λοιπόν, έχουμε πάρει ένα ταψί. Λοιπόν, θα πάρετε φύλλο κρούστα, θα λύφετε έναν-ένα τα φύλλα μέχρι να καταλήξετε στα 7. Έναν-ένα, κάθε φύλλο, ναι, και κάθε φύλλο. Λαδάκι. Και βούτυρο. Λαδάκι, ναι. Βούτυρο ή λαδάκι. Η λαδάκι. Η βούτυρο. Εντάξει, λοιπόν, άκου. Πάμε σε διαφημίσεις να συντονιστούμε. Γιατί πώς προσπαθούμε να λύνουμε το γαλάτο μπουρέκο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε βγάλει το γαλατομπούρεκο, είναι η Χριστιανά μας. Θα το σιωθεί, έχουμε φτιάξει την κρέμα. Αν θέλετε και σύντα απορίες, στείλτε μου στο Facebook ή στη σελίδα μου, θα σας απαντήσω για όλα έτσι στα γρήγορα. Να τα 7 φύλλα κάτω στο ταψί. Λοιπόν, η συνταγή να πούμε Χριστιανά μου ότι είναι του κύριου Λούκα, που μου την έδωσε πριν χρόνια. Και συνεχίσουμε εδώ. Θα ρίξουμε μέσα στο ταψί μας την κρέμα μας. Να το εδώ. Έτσι μπόλικη κρέμα μέσα. Σιμιδάλη θα τραβήσει από το σιρόπι. Θα γίνει πάρα πολύ νόστιμη. Λοιπόν, θα κλείσετε τις άκριες εδώ. Λοιπόν, έτσι στα γρήγορα. Πόσο έχεις βάλει? Εγώ απλά να πω ότι απόψε ξεκινούν και τα αστέρια μας ξανά. Πόσο έχω βάλει, ναι. Να μην το βάλω όλο. Βάλε ακόμα δύο κούταγες έτσι σιγά σιγά να τραβήξει καλά. Εντάξει, να βάλω και εδώ στα πλαϊνά, ναι, ή θα, ναι, πάει. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Να θα λερώσουμε. Και τα αστέρια μας και 8 λέξεις που έχουμε σήμερα. Λοιπόν, άρα βάζουμε. Λοιπόν, κλείνουμε και μας έχουν μείνει ακόμα 5 φύλλα από πάνω. Θα σας δείξω το πρώτο και εσείς θα συνεχίσετε με τα υπόλοιπα. Μας είπες ψήνουμε ή 180 βαθμούς στον αέρα για πόση ώρα? Για περίπου μία ώρα, Χριστιανά μου. Ή στις αντιστάσεις. Για 50 λεπτά στην πρώτη σχάρα κάτω. Ωραία. Λοιπόν, κλείνετε και την επιφάνεια, ξαναλαδώνετε ένα λεπτό. Θα σε ενοχλήσω, Χριστιανά μου, έτσι, ναι, με το λαδάκι. Έτσι, για να δούμε λοιπόν το πρώτο φύλλο. Τέλεια. Οι άκριες που είναι έξω, εσείς θα τις πάλετε μετά με τα δάχτυλα σας μέσα, κάνοντας ένα στριφτάρι κατά κάποιο πολύ ωραία τρόπο. Γιώργη, λοιπόν, μου, σε ευχαριστούμε πάρα εγώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Χριστιανά και μου. Και συνεχίζουμε εμείς και να τυλίγουμε και να σιροπιάζουμε. Φιλάκια πολλά. Ραντεβού αύριο 3:30. Γεια σας.